Μας αξίωσε, αδελφοί μου, ο Κύριος μας, να εισέλθουμε για μια ακόμα φορά στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ώστε να αγωνιστούμε πνευματικά και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε τα σεπτά και Άγια πάθη Του και να Τον δοξολογήσουμε αναστάντα εκ νεκρών. Ήδη σήμερα, Τετάρτη της πρώτης εβδομάδος των νηστιών, ετελέσαμε εδώ στην ενορία σας τον ιερό ναό αυτών των περικαλήτων, ο οποίον κτίζεται με πόθο ψυχής και ζέση καρδίας, την λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Αλλά τι είναι αυτή η λειτουργία? Οι περισσότεροι γνωρίζετε ίσως και μάλιστα με λεπτομέρειες, αλλά όμως καλό είναι να επαναλάβουμε μερικά πράγματα ούτως ώστε να τα επικαιροποιήσουμε, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται μέσα από την λατρευτική ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας και συγκεκριμένα γιατί τελούμε την λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μία κατανυκτική περίοδος που έχει σταυροαναστάσιμον χαρακτήρα και γι' αυτόν τον λόγο μέσα από αυτό το κλίμα της Χαρμολύπης ετοιμαζόμαστε κατανυκτικά για να φτάσουμε στη συνάντησή μας με τον Αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Βλέπετε καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδος η Εκκλησία μας έχει έναν πένθυμο, θα έλεγα, χαρακτήρα. Οι ιερείς ενδύονται με πένθυμα άμφια, η Αγία Τράπεζα ομοίως περιβάλλεται με πένθυμο χιτώνα, το όλο κλίμα μέσα στον Ιερό Ναό έχει αυτό τον χαρακτήρα. Δεν τελείται ως εκ τούτου και Θεία Λειτουργία κάθε μέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, έστω και αν είναι κάποια εορτή εκτός από την εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Τελείται όμως η Θεία Λειτουργία κάθε Σάββατο του Ιερού Χρυσοστόμου και κάθε Κυριακή τις πέντε πρώτες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Όμως οι χριστιανοί, οι πρώτοι κυρίως χριστιανοί, αλλά και σήμερα, πάρα πολλοί ευσεβείς χριστιανοί ετοιμάζονται μέσα από την εξομολόγηση, την νύψη, την πνευματική, την περισυλλογή για να κοινωνούν των θείων και ακράτων μυστηρίων. Πώς όμως θα κοινωνούσαν και πώς θα κοινωνήσουν οι πιστοί κατά τα μέσα της εβδομάδος αφού δεν τελείται Θεία Λειτουργία? Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα, ένα πρόβλημα θα έλεγα, το οποίο η Αγία μας Εκκλησία ως φιλόστοργη μητέρα το επέλυσε. Πώς το επέλυσε? Από την λειτουργία της προηγουμένης Κυριακής, καθαγιάστη ο Άρτος και ο Ίνος και φυλάχθη επί της Αγίας Τραπέζης, ούτως ώστε να τελεστεί η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων η έχουσα έναν κατανυκτικό και πένθυμο χαρακτήρα που μοιάζει περισσότερο με εσπερινό, όπως είδατε, και κατά την διάρκεια αυτής της ακολουθίας να δοθεί η ευκαιρία εις τους πιστούς από το σώμα και το αίμα του Κυρίου που έχει φυλαχθεί επί της Αγίας Τραπέζης από την λειτουργία της προηγουμένης Κυριακής να κοινωνήσετε για να μπορέσετε να πάρετε δύναμη και ισχύ παρακυρίου γινόμενη όμενη και σύσσωμη Χριστού. Γι' αυτό το λόγο και είδατε ότι κατά την Μεγάλη Είσοδο υπάρχει μία διαφορά. Δεν είδα γιατί είχα σκυφτό το κεφάλι μου αν γονατίσατε. Κατά την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στη Μεγάλη Είσοδο λιτανεύομαι τον ίδιον τον Χριστό. Επάνω δηλαδή στο Άγιον Δισκάριον δεν είναι απλώς Άρτος και Ίνος
όπως γίνεται στην μεγάλη είσοδο κατά την λειτουργία των Κυριακών ή των άλλων ημερών, και θα καθηγιαστεί μετά όταν ο ιερεύς επί της Αγίας Τραπέζης θα είπε τα σχετικά δια την κάθοδο του παρακλήτου του Παναγίου Πνεύματος και την μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά έχει ήδη, όπως σας είπα, προαγιαστεί. Ο άρτος και ο ίνος έχουν προαγιαστεί τα τίμια δώρα και έχουν μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, γι' αυτό και εν συγγύ πορευόμεθα κατά την είσοδο στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, και όλη εκείνη την ώρα πρέπει να είμαστε γονατιστοί. Αυτό να το ξέρετε για άλλη φορά, όταν τελείται η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Μάλιστα, να έχουμε και κλειμένη την κεφαλή και ακουμπισμένη να αντινάμεθα ακόμα και εις το έδαφος. Γιατί? Διότι περνάει ενώπιόν μας ο Χριστός. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι επάνω εις το Άγιον Δισκάριον. Αδελφοί μου, γι' αυτόν τον λόγο τελείται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, επαναλαμβάνω, για να δίδεται η ευκαιρία εις τους πιστούς να κοινωνούν κατά τα μέσα της εβδομάδος, επειδή δεν τελείται η Θεία Λειτουργία όπως τις άλλες μέρες του χρόνου, λόγω του πενθύμου χαρακτήρους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος νηστείας, προσευχής, περισυλλογής, είναι περίοδος πνευματικών αγωνισμάτων. Ακούσαμε σε ένα τροπάριο κατά τη διάρκεια του εσπερινού που ετελέσει ότι οι αληθινοί πνευματικοί αγώνες δεν είναι μόνο εξωτερικοί αγώνες, λόγου χάρη. Σε ένα σημείο θα σταθώ και με αυτό θα τελειώσω, για να καταλάβετε ότι τα πνευματικά αγωνίσματα είναι υπόθεσης βάθους και όχι εξωτερική υπόθεση. Λέει η Εκκλησία ότι όποιος νηστεύει πραγματικά, δεν νηστεύει μόνο από τις τροφές, αλλά νηστεύει και από άλλα πράγματα. Τι είναι η νηστεία? Μόνο σε αυτό θα αναφερθώ. Η νηστεία είναι η αποχή από την βρώση τροφών. Γιατί νηστεύομαι? Η νηστεία είναι θεσμός θεοδίδακτος και θεοίδρυτος. Δεν μας το είπε κάποιος έτσι από τους πατέρας, αν θέλετε, της Εκκλησίας απλώς, γιατί εκείνος το εσκέφτη ή μόνοι τους οι Άγιοι Απόστολοι ή όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, επειδή ενίστευαν εκείνοι μας είπαν νηστεύσετε κι εσείς. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος όρισε την νηστεία. Ξέρετε από πότε? Αν τώρα ρωτούσα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Από πόσο ετών είναι η νηστεία, ξέρετε? Από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο. Συνηλικιώτης του ανθρώπου είναι η νηστεία. Μέσα στον παράδεισο ο Κύριος όρισε την νηστεία, θυμάστε που τους είπε από όλους τους καρπούς θα τρώετε, αλλά από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, από εκείνο το δέντρο δεν θα γευθείτε τους καρπούς. Βέβαια αυτό θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση και ίσως μια άλλη φορά που θα έρθω εδώ εις την ενορία σας να αναλύσουμε αυτό το θέμα. Είπα όμως ότι η νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από τις τροφές, ούτε είναι να τρώμε πάρα πολύ νηστίσιμες τροφές, δηλαδή δεν είναι νηστεία το να φάει μια κασαρόλα κάποιος στα μακαρονάδα και να πούμε ότι νηστεύομαι. Δεν είναι νηστεία το να φάμε όλα τα νηστίσιμα και μάλιστα ακριβά επάνω στο τραπέζι και ο άλλος να μην έχει να φάει και να πούμε «Α, σήμερα θα φάμε εμείς το χταποδάκι μας, το ψητό που είναι και ακριβό» ή «Θα φάμε τα καλαμαράκια μας τα οποία είναι και νόστιμα και θα κάνουμε νηστεία». Νηστεία θα πει να πεινάς, να μπει στη θέση του άλλου, ο οποίος πεινάει, για να καταλάβεις τι θα πει ότι μπαίνω στη θέση εκείνου που δεν έχει, και κάτι άλλο. Νηστεία θα πει να καταλάβω ότι δεν είμαι μόνο σώμα και ύλη, αλλά υπάρχει και ο πνευματικός παράγων, η ψυχή.
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει νηστεία. Αλλά τι να τη κάνεις την νηστεία όταν η γλώσσα σου δεν νηστεύει. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία λέγει αληθής νηστεία ή των κακών αλωτρίωσης. Τι να κάνω να νηστεύω και να λέω ψέματα, να νηστεύω και να συμποφαντώ, να κουτσοβολεύω, να κατακρίνω τον άλλον, να περνάω με τη γλώσσα μου που είναι χειρότερη από δίστομη μάχαιρα όλο τον κόσμο και από την άλλη μεριά να λέγω νηστεύω, να νηστεύω και να κάνω άλλα πράγματα τα οποία δεν αρέσουν εις τον Θεό. Διαβάζομαι σε ένα βιβλίο ενός λογοτέχνη. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα τη θυμάστε. Ήταν, λέει, μεγάλη εβδομάδα και ένας ευσεβής άνθρωπος ξεκίνησε να πάει στην εκκλησία να κοινωνήσει. Βγαίνει όμως έξω από την πόρτα, του είχε νηστεύσει κατά πάντα. Δεν έτρωγε ούτε λάδι. Και βγαίνει στην πόρτα του και βλέπει έξω από την πόρτα του έναν κρεμασμένο. «Όπω», λέει, «τέτοια μέρα, τίθενες και εσύ και κρεμάστηκες έξω από την πόρτα μου». Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Μπαίνει μέσα στο σπίτι και από τη στενοχώρια του θυμήθηκε ότι κάποτε κάπνισε. Πάει λοιπόν, ανοίγει ένα πακέτο με τσιγάρο και πάει να το αλλάξει με ένα σπίρτο, αλλά λέει, «Αχ, να μην κάνω και έξοδα τώρα, να μην χαλάσω και το σπίρτο». Πάει στο καντήλι που έκαιγε μπροστά στα εικονίσματα. Ανάβει το τσιγάρο, όπως ρούφηξε όμως μια ρουφηξά για να ανάψει το τσιγάρο, του πήγε τσίκνα από το καντήλι στα σωθικά του. «Ό,τι έπαθα, αρτήθηκα». Μεγάλη εβδομάδα τώρα, πήγε τσίκνα από το καντήλι, από το λάδι του καντηλιού. Θα πάω στον παπά να εξομολογηθώ. Πώς θα κοινωνήσω έτσι αφού αρτήθηκα. Τρέχει λοιπόν, πάει στον παπά του, να τον άφησε κρεμασμένο έξω από την πόρτα. Του λέει, «Παπάς, τι έπαθες, εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Εσύ δεν τρως τίποτα όλη τη Σαρακοστή, νηστεύεις, όλο εκκλησιάζεσαι. Τι να σου πω», λέει, «παπά μου, το και το έπαθα». «Γιατί, μωρέ παιδί μου, κρεμάστηκε», λέει αυτός. «Τι να σου πω, παπά μου, μου χρώσταγε και τον πίεζα». Το καταλάβατε, ε? Τι να την κάνεις μετά την νηστεία, τι να την κάνεις την οποιαδήποτε κατάσταση κάνεις προκειμένου να λες ότι αρέσω στον Θεό, αφού τον άλλον τον οδήγησε να κάνει αυτή την πράξη η οποία δεν έπρεπε να γίνει. Είναι μια χαρακτηριστική ιστορία, την αναφέρει ο Στρατής Μυριβίλης στο βιβλίο του «Η ζωή εν τάφο» και η οποία παραπέμπει σε αυτές τις καταστάσεις και μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι μαζί με την νηστεία τη σωματική πρέπει να κάνουμε και νηστεία πνευματική. Αληθής νηστεία ή των κακών αλωτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θυμού αποχή, να μην θυμώνεις δηλαδή. Καταλαλιάς αποχή, να μην κατακρίνεις. Να μην θάβεις τον άλλον με τη γλώσσα σου. Ψεύδους αποχή, να μην λες ψέματα. Και επί ορκίας, να μην ορκίζεσαι. Αποχή. Όλα αυτά λοιπόν παραγγέλει η Αγία μας Εκκλησία και με αυτές τις σκέψεις και με αυτά τα πνευματικά αγωνίσματα πορευόμενοι, με τη χάρη του Θεού, να φτάσουμε, εύχομαι, για τον καθένα ξεχωριστά, για όλους μαζί, για όλους μας, να φτάσουμε όπως θέλει ο Θεός, όχι εξωτερικά και φαινομενικά, αλλά ουσιαστικά, να προσκυνήσουμε τον εσταυρωμένο Κύριό μας και να τον δοξάσουμε αναστάντα εκ νεκρών. Τώρα θα προσεύχεται με προσοχή και με τάξη. Από εδώ και από εκεί, δύο ιερείς θα κοινωνήσουν, ο ένας εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών, και στο τέλος, κατά τη διάρκεια που θα μοιράσουμε το διανομίσμα του Διονυδρόφου, θα διαβάζουν οι ψάλτες τους ψαλμούς που έχει ορίσει η Εκκλησία και μετά τη διανομή του Αντιδρόφου θα είπαμε το διευκόν όπως προβλέπεται από την εκκλησιαστική τάξη κατά την τέλεση της λειτουργίας των προηγιασμένων δόντων.